Να πάμε και στην Ελευθερία Σπυράκη που βρίσκεται θέμα. Βέβαια στο Μαρούσι για την δολοφονία της 22χρονης κοπέλας από την 17χρονη φίλη της. Έχουμε εξελίξεις, Ελευθερία μου, έλα. Ναι, διότι καλή σας ημέρα, διότι η εισαγγελία της άσκησε ποινική δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία αλλά και παράνομη οπλοχρησία. Πρόκειται για τη 17χρονη, η οποία το απόγευμα της Κυριακής στο Μαρούσι αφαίρεσε τη ζωή από μια 23χρονη φίλη της. Η κοπέλα, ενώ βρισκόταν στην υποδιεύθυνση Βορειοανατολικής Αττικής, το μοναδικό πράγμα το οποίο κατάφερε τις πρώτες ώρες να ψελίσει ήταν ότι θόλωσα επειδή μου ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε. Να πούμε για ακόμα μία φορά ότι αυτό το οποίο προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι τα δύο κορίτσια είχαν γνωριστεί μέσω εφαρμογής στα κοινωνικά δίκτυα. Ήταν αρκετό διάστημα φίλες, μάλιστα είχαν μια πολύ στενή σχέση, είχαν πολύ καλές σχέσεις. Και αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς είναι ότι η οικογένεια δεν συμφωνούσε με όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά η σχέση των δύο γυναικών συνεχίστηκε. Την κοπέλα, την 23χρονη, βρήκε μέσα σε μια λίμνη αίμα το συγγενικό πρόσωπο της 17χρονης, ενώ την δράστηντα την εντόπισαν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, όπου γνωρίζουμε ότι βρίσκεται ακόμη και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, της ασκήθηκε ποινική δίωξη και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν και οι εξετάσεις, διότι αυτό που γνωρίζουμε και έχει πει και ο ίδιος ο συνήγορος 17χρονης είναι ότι πρόκειται για ένα παιδί, για μια 17χρονη νεαρή κοπέλα η οποία είχε ψυχολογικά προβλήματα. Εδώ, κάποια στιγμή χρειάστηκε να πάρει και μια φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως δεν ακολουθήσε το τελευταίο διάστημα. Να βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο, τον συνήγορο της 17χρονης, τον κύριο Ανδρέα Θεοδωρόπουλο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Φιλή, κύριε Απόσκολου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά. Όσο και αν και μπράβο σας, προσπαθείτε τις ειδήσεις να τις φέρετε με ευχάριστο τρόπο. Δυστυχώς οι άσχημες ειδήσεις είναι. Εδώ δεν γίνεται πολύ να οραπήσεις τίποτα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, τώρα επειδή εδώ μιλάμε, ναι, μιλάμε για μια ομολογία, αλλά μιλάμε για μια ομολογία που έχει κάνει ένα παιδί. Από τη μία μας σοκάρει ένας θάνατος, μιας 22χρονης, από την άλλη. Επίσης μας σοκάρει η ηλικία αυτού του παιδιού και μάλιστα δεν ξέρω τώρα, είναι ακριβώς και τα προσωπικά δεδομένα και όλα αυτά που, με τα οποία πρέπει να μεταδίδουμε τις ειδήσεις. Ωστόσο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι γνωστό ότι το παιδί αυτό ακολουθούσε μια θεραπεία την οποία τη σταμάτησε. Ακούστε, το παιδί αυτό από την αρχή που γεννήθηκε υπάρχει το πρόβλημα του αυτισμού που έχει. Ο πατέρας του, ο οποίος είναι γιατρός, και η μητέρα του προσπάθησαν να φέρουν ίσως τις φυσιολογικές διαδικασίες που ένα παιδί μπορεί να έχει, όμως δεν κατέστη δυνατό, παρότι έχει παρακολουθηθεί από 7 διαφορετικούς παιδοψυχίατρους, ειδικούς ψυχιάτρους, οι οποίοι έχουν διαπιστώσει μία μανιοκαταθλιπτική διάθεση και ίσως αυτή οδηγήθηκε σε μια πράξη που είδαμε και εμείς προχθές, από την αγάπη που είχε σε αυτή την κοπέλα οδηγήθηκε αντίστροφα σε μίσος εκδικητικότητα. Λυπούμαστε για αυτή την κοπέλα, ζητάμε συγγνώμη, η οικογένεια, οι γονείς. Από την αρχή έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση που λέμε ότι το δράμα δεν το περνάει μόνο η κοπέλα, οι γονείς της κοπέλας που είχε την απώλεια αυτού του παιδιού του 22χρονου, όμως ήταν μια σχέση από την αρχή λανθασμένη, την οποία οι γονείς, κύριε Νυφλή, κυρία Φόσκολο, είχαν την άποψη ότι δεν έπρεπε να γίνει. Ωστόσο, κύριε Θεοδωρόπουλε, η ίδια τι δηλώνει και σε εσάς και στις αρχές, δηλώνει μετανιωμένη ή τι σας λέει? Δεν μπορεί, κυρία Φόσκολο, ακόμα να συνειδητοποιήσει, είναι ένα παιδί, δεν μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει ότι το πάθος αυτό που είχε την οδήγησε να τελέσει αυτή την πράξη. Και μην ξεχνάμε ότι είναι στα ποινικά χρονικά η πρώτη ανήλικη η οποία έχει τελέσει τέτοιου είδους ανθρωποκτονία εναντίον ενήλικου ανθρώπου. Δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά αυτό το έγκλημα. Ναι. Πρέπει να το δούμε πραγματικά και η δικαιοσύνη με διαφορετική ματιά. Γιατί πρώτον είναι ένα παιδί 17χρονο το οποίο
όντως όλοι μας νιώθουμε συντριβή για αυτή την πράξη, νιώθουμε ότι δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ, όμως η φαρμακευτική αγωγή που δεν μπορούσε να λάβει, παρότι οι γονείς της επέμεναν να λάβει τη φαρμακευτική αγωγή, δεν την λάμβανε, και γνωρίζετε ότι τέτοιου είδους άτομα, εάν δεν λάβουν τη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να γίνουν πολύ επικίνδυνα. Κύριε Θεοδωρόπουλε, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω. Τώρα θα και γίνει, για τον εαυτό τους, κύριε Νικλή. Ναι, θα εξεταστεί εκ νέου το, η 17χρονη από κάποιον ψυχίατρο. Δηλαδή θα γίνει κάποια... Νομικά σας ρωτώ αν τώρα σε αυτή τη διαδικασία προβλέπεται ένας έλεγχος, μία εξέταση που ίσως δώσει κάποιες απαντήσεις. Έχουμε ζητήσει πραγματογνωμοσύνη ψυχιατρική για να δώσει τις απαντήσεις. Γιατί ακούστε, αυτό το έγκλημα πάθους δεν μπορεί να αναλυθεί διαφορετικά. Δεν μπορεί ένας φυσιολογικός νους να αναλύσει τέτοιο είδους έγκλημα με τη λογική. Δεν χωράει στη λογική αυτό το έγκλημα. Και όλοι πρέπει να το δούμε με σκοπιά ψυχιατρική και γενικότερα να αναθεωρήσουμε, κύριε Νιφλή, όλες τις περιπτώσεις οι οποίες, εάν δεν χορηγούνται τα φάρμακα, τα άτομα αυτά μπορούν να καταστούν επικίνδυνα για τρίτους, ακόμα και τελικά για τον εαυτό τους. Μάλιστα. Στην Αμερική και σε ευρωπαϊκές χώρες, όταν τα άτομα αυτά δεν έχουν την φαρμακευτική αγωγή και δεν τη λαμβάνουν, σημαίνει ότι χτυπάει καμπανάκι. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Θεοδωρόπουλε, το παιδί είναι ανήλικο. Δεν θα έπρεπε να έχει και την ευθύνη να είναι υπεύθυνοι οι γονείς για αυτό το πράγμα, να πάρουν τη φαρμακευτική αγωγή, εφόσον ήταν σοβαρά από ό,τι μας λέτε. Μα οι γονείς, σας λέω, το πήγανε όπου έπρεπε, κυρία Φόσχολη, να το πάνε. Οι γονείς προσπάθησαν να σταματήσουν και αυτή τη σχέση με την κοπέλα, η οποία ήταν μια σχέση μίσους και πάθους και αγάπης. Δεν κατέστη αυτό εφικτό. Πήγαν και στην οικογένεια την άλλη για να ενημερώσουν ότι υπάρχει το πρόβλημα το ψυχιατρικό. Δεν μπόρεσαν όμως να σταματήσουν αυτή τη σχέση, δυστυχώς, παρότι την έχουν οδηγήσει σε ψυχιάτρους, παιδοψυχιάτρους. Δεν μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να τη σώσουν. Έκαναν τα πάντα ό,τι ήταν δυνατό. Ιδίως και ο πατέρας που είναι ιατρός, κατήφθηνε με όλες τις δυνάμεις του το παιδί του στους γιατρούς. Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρόπουλε. Αυτή να το σώσει. Εγώ θέλω να σας πω μόνο κάτι τελευταίο. Όσοι διατρέχουν τέτοιο πρόβλημα, πραγματικά πρέπει και η δικαιοσύνη αλλά και οι γιατροί να μπορέσουν να θεραπεύσουν αυτά τα άτομα. Ας μην πούμε περισσότερα γι' αυτό. Στην κοπέλα γιατί... η οποία είχε την απώλεια η γονιογένειά της. Να μην πούμε περισσότερα, γιατί ο λόγος πιάνει στη δικαιοσύνη και στις αρχές. Να είστε καλά, κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε, Ελευθερία Σπυράκη. Ευχαριστούμε βαριά πολύ και εσένα. Πολύ.